και όταν είναι βέβαια καλά είναι και αναντικατάστατος ουσιαστικά. Εδώ ο Κατσικοκέρης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε, αλλά έχει σηκωθεί και η σημαία. Ο Μισελ που κρατάει. Ο Κατσικοκέρης, η μπάλα πέρασε. Η σέντρα, μεγάλη ευκαιρία, δεν εκτίμησε καλά τη φάση ο Μισελ και αστόχησε. Ο Μίγκας, τώρα ο Κατσικοκέρης. Καλή στιγμή για τον Εργοτέλη, δεν χανόταν αυτό το γκολ. Σέρχιο Λεάλ και 1-0. Εδώ έπαιξαν γρήγορα οι παίκτες του Εργοτέλη και ουσιαστικά αποσυντώνησαν την άμυνα των φιλοξενούμενων. Εδώ το πολύ καλό γύρισμα, ο Σέρχιο Λεάλ, τον οποίο έχασε η άμυνα του Πανθηραϊκού, δεν είχε παρά να πετύχει ένα από τα πιο εύκολα γκολ φέτος. Το γύρισμα ήταν από τον Σερτζίνιο. Ο Κρίτσας, λάθος, Κατσικοκέρης. Σου του Κατσικοκέρη, συρτό δυνατό, θα το βγάλει ο Μπαμπανιώτης στο 35. Ο Λεάλ που γυρνάει ωραία. Ωραία κυμπαλιά, καλές προϋποθέσεις, παραλίγο να έχουμε αυτό γκολ, αλλά δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Η φάση έτσι όπως έγινε στα γρήγορα, πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων η μπάλα. Είμαστε στο 56 και περιμένουμε τον Λεάλ για την εκτέλεση. Πήγε από κύριο Μάρκο. Λεάλ out. Τώρα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ωραία η κίνηση του Λεάλ και σωστά έδωσε την μπάλα στον Σερτζίνιο. Μπαίνει ο Πορτογάλος. Σερτζίνιο τι έκανε, ούτε πάσα ούτε πλασέ. Μάλλον εδώ δεν ήξερε τι να κάνει από τα δύο. Ο Σερτζίνιο με το Κατσικοκέρι. Ωραία τώρα η μπάλα άλλαξε και ο Κατσικοκέρι τετατέτ. Αλλά υπάρχει offside, το goal δεν θα μετρήσει. Εδώ δεν υπήρχε offside, έχω την αίσθηση όμως, αυτή τη φορά πρέπει να έφυγε από την ίδια ευθεία ο Κατσικοκέρης. Εδώ πρέπει να υπάρχει σοβαρό λάθος. Για να δούμε το τελευταίο τέταρτο στο Παγκρίτιο, μεγάλο το ενδιαφέρον, μια σέντρα σουτ, παραλίγο. Εδώ τι έγινε, ο Εργοτέλης στάθηκε όρθιος και με το δοκάρι σύμμαχο. Να λοιπόν τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Το κόρνερ για τον Εργοτέλη. Ο Λεάλ. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ένα καλό σουτ πάνω στον Παπανιώτη. Καϊμακαμούδης. Θα κρατήσει την μπάλα, κάνει και μια περίτεχνη ενέργεια. Θα γυρίσει ο Καϊμακαμούδης, ούτε τώρα. Ούτε τώρα, λες και κάποιος έχει ματιάσει σήμερα τους παίκτες του Εργοτέλη, δεν μπορούν να σκοράρουν. Ο Εργοτέλης σε μια από τις τελευταίες του προσπάθειες θέλει να πετύχει το δεύτερο γκολ. Τώρα δεν θα χαθεί. 2-0. Εδώ Καϊμακαμούδης και το δεύτερο γκολ βρέθηκε ποιος θα το βάλει. Με αυτή την αλλαγή που είπαμε, ο Φώτης Καϊμακαμούδης λοιπόν που αφιερώνει και τον γκολ κάπου στην κερκίδα. Εδώ πολύ ωραία η κίνηση του Καϊμακαμούδη Μανώλη. Θα μπορούσε να σερβίρει το Κατσικοκέρι, αλλά ναι, και να τελειώσει τη φάση όπως έκανε. Γιώργο. Ναι, Μανώλη. Γι' αυτό τον έβαλε ο Σίλης Παπαδόπουλος για να βάλει τον γκολ. Το έβαλε. Τώρα ετοιμάζεται και το κάνει. Τέλος στο Παγκρίτιο στάδιο. Εργοτέλης Πανθηραϊκός 2-0. Παίρνει και τα εύσημα και από τους χαμένους, όπως είδατε. Εργοτέλης Πανθηραϊκός 2-0 με το ίδιο σκορ. Φαίνεται ότι τελειώνει το παιχνίδι και στη Ρόδο. Πάντως παίρνει τρίποντο εκεί και ο Ιωνικός. Εμείς λεγόμαστε Πανθηραϊκός. Είμαστε υποχρεωμένοι σε κάθε παιχνίδι, όπως είδατε και σήμερα, να παίζουμε. Να ευχαριστιόμαστε το ποδόσφαιρο. Αυτό κάναμε και με τον Ιωνικό. Αυτό κάναμε και με τον Εργοτέλη στα δύο παιχνίδια. Γιατί είναι μια ομάδα με πολύ μικρή ιστορία, που χτίζει τώρα την ιστορία της. Και πρέπει να τη διαφυλάσσει σαν κόρη οφθαλμού. Παρουσιαστήκαμε πολύ ανταγωνιστικοί στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω απέναντί μας βρήκαμε έναν αντίπαλο που η αλήθεια είναι ότι ήταν αγχωμένος, φυσιολογικό. Είχαμε πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής μέσα στο Παγκρίτιο, οπότε όταν μια ομάδα το πετυχαίνει, νομίζω σε όλο το παιχνίδι θα είναι ανταγωνιστική. Είχαμε προϋποθέσεις και μια πολύ μεγάλη φάση με το δοκάρι να ισοφαρίσουμε να μπούμε στο παιχνίδι. Αλλά ο Εργοτέλης είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, ξέρει να εκμεταλλεύεται τις λεπτομέρειες και θα θεωρήσω ότι ήταν καλύτερο στις λεπτομέρειες, έβαλε γκολ και κέρδισε το παιχνίδι.
Γιατί η ομάδα που σκοράρει είναι αυτή που κερδίζει. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω δύο-τρία πράγματα, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα σήμερα. Ίσως γι' αυτό να ήμουν και λίγο παραπάνω αγχωμένος από τους ποδοσφαιριστές μου. Γιατί πριν 8 χρόνια, σαν χτες, 29 Απριλίου, είχα χάσει τον αδελφό μου, σε τροχείο το μικρό. Και είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα και για την οικογένειά μου. Τώρα όμως η ζωή συνεχίζεται. Ξέρω ότι είναι εκεί ψηλά, μαζί με τους γονείς μου. Και από εκεί ψηλά ξέρω ότι πάντα έχω τη βοήθειά τους. Θα συμφωνήσω σε όλα με τον συνάδελφο, μόνο σε ένα δεν θα συμφωνήσω, ότι την άλλη Κυριακή κρίνεται το πρωτάθλημα. Για μας κρίνεται κάθε Κυριακή. Από την ημέρα που έχουμε έρθει εδώ, δεν έχουμε περιθώριο για στραβοπάτημα. Σίγουρα είναι ένα κοσμικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό, που πρέπει να το κερδίσουμε για να είναι σημαντικό και τα επόμενα δύο, όπως ήταν σημαντικό και σήμερα. Παίζαμε μια ομάδα, όπως είπε ο συνάδελφός μου εδώ, που σίγουρα δεν είχε άγχος, αλλά ήταν μια ομάδα που πιστεύω ήταν από τις λίγες που είχε κατοχή μέσα στο γήπεδό μας. Έπαιξε ανοιχτά, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Εμείς ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι άμα δεν έχετε το δεύτερο γκολ και παίζει με μια τόσο καλή ομάδα και με τόσο καλή δουλεμένη, ότι όλα μπορεί να αλλάξουν. Ήμασταν τυχεροί στη φάση του δοκαριού, γιατί πιστεύω θα αγωνόμασταν περισσότερο. Ήρθε το δεύτερο γκολ, έρθε στο τέλος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, τους καταλαβαίνω για το άγχος και θέλω σήμερα να τους πω ότι δεν θα μπορούσα να τους βοηθήσω σίγουρα περισσότερο. Εγώ το είχαν καταλάβει και αυτοί γιατί το ξέρανε. Αλλά στη ζωή είναι και άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο ψηλά από το ποδόσφαιρο, έτσι. Ξέραμε σήμερα ότι ερχόμαστε να παίξουμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της. Είχαμε καλές ευκαιρίες, είχαμε κατοχή, κυκλοφορήσαμε. Αλλά ο Εργοτέλης έχει ποιότητα σε πολλές όλες τις θέσεις σχεδόν και στα σημεία κέρδισε το μάτς. Σήμερα καταφέραμε και κερδίσαμε τον πρώτο από τους 4 τελικούς που απομένουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε φτάσει ως τη γραμμή τερματισμού. Τώρα κρίνονται όλα. Πρέπει πάση θυσία σε κάθε μάτς να παίρνουμε την νίκη. Το έχουμε καταλάβει πολύ καλά όλοι οι παίχτες αυτό. Και σήμερα, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλό έμψυχο δυναμικό, προπονητές, παίχτες κτλ. Καταφέραμε, κερδίσαμε. Μπορεί να μην είχαμε την κατοχή και αυτά, αλλά έχουμε δουλέψει και για τέτοια και για περιπτώσεις που δεν είμαστε σε τόσο καλή μέρα, διότι η νίκη είναι που μετράει.